Χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονταν κάθε χρόνο την πόλη μας για να επισκεφτούν τα πλούσια ιστορικά της μνημεία. Πριν το 1974, η Αμόχωστος ήταν μια ευημερούσα πολιτεία. Ένα ταξίδι γνωριμίας δύο σχολείων και μια βιωματική προσέγγιση της ιστορίας της κατεχόμενης Κύπρου έγιναν η μαγιά για τη δημιουργία μιας ταινίας από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παζίνου Ακρωτηρίου και του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Δερίνιας Αμοχώστου. Στον διεθνή μαθητικό διαγωνισμό Κύπρος, Ελλάδα Ομογένεια, Εκπαιδευτικές Γέφυρες απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία ταινίας τεκμηρίωσης. Οι πρώτοι που ξεκινήσαν τις μάχες, ας το πούμε, στην Αμόχωστο ήταν ο δικός μας λόγος. Ο δεύτερος λόγος του 201 τάγμα Μπεζικού. Το μεσημέρι τα έβαλα τα παιδιά, κοιμηθήκα. Και ήρθαν 4-5 στρατιώτες, μας έβγαλαν όλους έξω στον δρόμο. Ξυπνήσαμε τα παιδιά. Εκεί μας διάλεξαν και μας είπαν ότι θα τους έπαιρναν μαζί τους όσους επέλεξαν. Η ταινία με τίτλο «Ξετυλίγοντας το κουβάρι» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Συνεμαθήματα» του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. 12 συγκλονιστικές μαρτυρίες, διαζώσεις και εξ αποστάσεως εργαστήρια, βιωματικές δράσεις και επισκέψεις συνέθεσαν τα κομμάτια ενός ντοκιμαντέρ που μιλά για το τραύμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Εμείς μεγαλώσαμε και πηγαίναμε σχολείο και γυμνάζουμε και στο λυκείο με θέα την κατεχόμενη Αμόχωστο. Πηγαίνω, ερχόμασταν στη Λευκοσία με τα αυτοκίνητα για να διευθετήσουμε τις εγγραφείς μας, τα δικοτροφία μας, όλα αυτά που θα μέναμε. Και χωριστήκαμε και δεν ξαναβρεθήκαμε. Ο Κωστάκης ο Αρτήματας, λέω και ονόματα για να μνημονευθούν κάπου. Οι μαθητές από τον Παζίνο Χανίων, κοντά σε αυτούς της Δερίνιας Αμοχώστου και μέσα από ιστορίες ανθρώπων, ανακάλυψαν πτυχές της ιστορίας που δεν θα δουν γραμμένες στις σελίδες των σχολικών τους βιβλίων. Τον Οκτώβριο του 1974 βγήκε μια διαταγή και η οποία έλεγε όσοι έχουν εγγραφή δικαιούνται να επιστρέψουν πίσω στα πανεπιστήμια τους. Και δεν είχα δύναμη να φύγω. Να πάω πού? Πού να πάω μόνος μου? Ο συγκατοικός μου με χάθηκε. Ο πατέρας του έκλαιε. Ερχόμουν εδώ. Ο ένας σκοτώθηκε. Φύγαμε στις 14 του Αυγούστου του 1974, μετά την είσοδο του τουρκικού στρατού στην πόλη μας, και από τότε δεν επιστρέψαμε. Τη βλέπουμε μόνο από μακριά, μέσα από σηματοφλέγματα. Δεν μας επιτρέπει να επιστρέψουμε, να ζήσουμε και πάλι στην πόλη μας. Η Δερίνια είναι μια παραλιακή περιοχή της Αμοχώστου. Έχει χάσει το 75% της γης και ολόκληρο το παραλιακό της μέτωπο. Εδώ είμαστε στην Πάνω Δερίνια, είναι η Κάτω Δερίνια. Φαίνεται το δημοτικό της σχολείο ερυπωμένο. Εδώ είναι τα Ηνωμένα Έθνη, ήταν ένα εργοστάσιο. Πρέπει να σας πω ότι τα σχολεία μας, ιδιαίτερα τα τρία δημοτικά σχολεία, εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον, βρίσκονται πολύ κοντά στην νεκρή ζώνη και πιο συγκεκριμένα το Β' Δημοτικό Σχολείο, όπου θα γίνει και συνεργασία με τα παιδιά. Και εγώ φοιτησα στο Β' Δημοτικό Σχολείο και πρέπει να σας πω ότι θυμάμαι ότι μέχρι την 6η τάξη του Δημοτικού εμείς ακούγαμε καθημερινά τους πυροβολισμούς, τις ασκήσεις που έκανε ο κατοχικός στρατός. Η παραγωγή της ταινίας κράτησε περίπου ένα χρόνο και αποτέλεσε για όλη την ομάδα μια υποδειγματική δράση γνωριμίας της δημιουργίας ενός ντοκιμαντέρ, καθώς και προσέγγισης της τοπικής και της προφορικής ιστορίας. Κάθομαι εδώ, να σας τα λέω αυτά, και το σπίτι μου να είναι εκεί ένα χιλιόμετρο και να μην μπορώ να πάω.